Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε Λίμπερο 107,4. Είναι η εκπομπή Full Επίθεση. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 3. Με ο Γιώργος Παναγιωτίδης στο μικρόφωνο και σε λίγο στην παρέα μας θα έχουμε τον Κώστα Βασιλόπουλο. Μαζί θα σχολιάσουμε την πρόκριση του ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Εκεί όπου ο Δικέφαλος θα βρεθεί για 19η φορά στην ιστορία του. ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει το 6ο του τρόπαιο στον θεσμό του Κυπέλλου και για πρώτη φορά θα προσπαθήσει να κάνει το λεγόμενο repeat, να κατακτήσει δηλαδή τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Βρισκόμαστε βεβαίως και εν αναμονή της απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ για την υπόθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ενώ αυτή την ώρα διεξάγεται η κλήρωση των μπαράζ ανόδου στους αγώνες στους οποίους θα συμμετάσχει ο Ηρακλής και αναμένεται να μάθουμε το πρόγραμμα του γυρεού. Εδώ είμαστε λοιπόν, Λίμπερο 107,4, είναι η εκπομπή Full Επίθεση. Μαζί μας έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα Βασιλόπουλο. Καλησπέρα Κώστα, είσαι καλά? Καλό μεσημέρι Γιώργο, μια χαρά. Πώς είδες το παιχνίδι του ΠΑΟΚ χθες, άλλη μια πρόκριση στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά? Αίτητος ο ΠΑΟΚ, μόνο με τρελά στατιστικά βρέθηκε στην βρίσκεται ήδη στον τελικό, επιβεβαιώνοντας την άριστη αγωνιστική του κατάσταση, γιατί αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βασικό και πρέπει να επισημαίνεται. Η άριστη αγωνιστική κατάσταση στην οποία συνεχίζει, εξακολουθεί να βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, παρά τα όσα έχουν συμβεί στη διάρκεια της φετινής περίοδου, και δεν είναι λίγα, αντίθετα είναι πάρα πολλά όσα έχει υποστεί η ομάδα, και θα ήταν έως και φυσιολογικό, μπορώ να πω, να την επηρεάσουν ψυχολογικά, να βαρύνουν δηλαδή ψυχολογικά τους παίκτες, η τιμωρία με τον Ολυμπιακό, όσα έχουν συμβεί με την ΑΕΚ και γενικότερα η προσπάθεια, η επιχείρηση αυτή κλοπής ενός ολόκληρου πρωταθλήματος. Παρ' όλα αυτά, Λουτσέσκου και παίκτες, και τους αξίζουν συγχαρητήρια, θα το επαναλάβω και άλλη μια φορά, στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, δείχνοντας ότι είναι αποφασισμένοι να φτάσουν στο τέλος της περίοδου με μια επιτυχία αγωνιστική. Το τι θα γίνει από εκεί και πέρα είναι κάτι διαφορετικό. Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει ποιες θα είναι οι αποφάσεις των δικαστηρίων. Και λέω των δικαστηρίων, γιατί έχουμε την Επιτροπή Εφέσεων και ενδεχομένως να ακολουθήσει και το διαιτητικό δικαστήριο, το ανώτατο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ. Μένοντας στο κύπελο, ο ΠΑΟΚ είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο τελικό, όπως και πέρσι έτσι και φέτος, και επαναλαμβάνω, αήρητος με ένα φοβερό σερί σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, με τα καλύτερα στατιστικά ανεξάρτητα από τον αντίπαλό, δηλαδή το είναι η Λάρισα, τη ΑΕΚ, τα καλύτερα στατιστικά στη διοργάνωση τα έχει καταγράψει ο ΠΑΟΚ. Τον αντίπαλο θα το ξέρουμε σήμερα στις 9, για παρά με 9, μετά το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λάρισα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει. Το σκορ του πρώτου αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν ιδιαίτερα ρευστό, το 2-1 υπέρ της Λάρισας. Θα δούμε το βράδυ και δεν μπορούν να γίνουν, επαναλαμβάνω, προβλέψεις. Η ΑΕΚ δεν είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό μας έδειξε στο παιχνίδι με τον Πλατανιά. Το πώς θα είναι η Λάρισα είναι ένα ένιγμα. Θα το δούμε το απόγευμα. Επιστρέφοντας στον ΠΑΟΚ, αυτό μπορεί να επισημάνει κανείς είναι ότι σε δύο παιχνίδια με τον Πανιόνιο σκόραρε 6 φορές. Θεωρώ ότι παρά τις αλλαγές και τις δοκιμές του Λουτσέσκου, γιατί γίνονται και στα δύο παιχνίδια και αλλαγές, άλλες αναγκαστικές, άλλες όχι, αυτό που επιχειρεί ο Ρουμάνος είναι να χρησιμοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερους από τους παίκτες που έχει στο ρόστερ του, σε μια προσπάθεια να τους έχει όλους σε μια ιδιαίτερα καλή αγωνιστική κατάσταση, γνωρίζοντας ότι απομένουν τρία παιχνίδια πρωταθλήματος τα οποία πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να τα κερδίσει. Και φυσικά ο τελικός στις 12 Μαΐου, σε λιγότερο από ένα μήνα, θα έχουμε το παιχνίδι που θα κρίνει την ομάδα που θα κατακτήσει το φετινό κύπελλο Ελλάδας. Έτσι ακριβώς Κώστα. Αναμένεται, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Θα το μάθουμε αυτό
απόψε το βράδυ. Πάντως, όπως και εσύ επισήμανες, ο ΠΑΟΚ έχει τα καλύτερα στατιστικά με διαφορά. Έχει 26 τέρματα υπέρ και μόνο 6 κατά. Έφτασε με 9 νίκες. Ναι, για το κύπελο μιλάω. Έφτασε με 9 νίκες στον τελικό, απόλυτων εικόν. Κάτι που είχε να το πετύχει από τη σεζόν 1983, όταν είχε φτάσει στον τελικό. Βέβαια, τότε είχε χάσει τον τρόπο από την ΑΕΚ. Αλλά και πάλι είχε φτάσει με απόλυτων εικόν στον τελικό. Έχει αυτό το τρελό σερί, έτσι, που συνεχίζει η ομάδα του Λουτσέσκου. Και αναμένεται να ολοκληρώσει έτσι στο θεσμό με την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τροπέου, κάτι που δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμή στην ιστορία του. Ο Πασχαλάκης δήλωσε χθες ότι προτιμάει την ΑΕΚ στο τελικό. Ο Πασχαλάκης το δήλωσε αυτό στη Φόρτσα την προηγούμενη εβδομάδα, σε μια αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε. Είπε δύο μεγάλες ατάκες, ότι μήπως θα ήταν προτιμότερο να είχα πάει στη νομική, θα ήταν πιο εύκολο να παίξει τερματοφύλακα στον ΠΑΟΚ. Ειρωνευόμενο στο όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και είπε ότι στο τελικό θέλουμε την ΑΕΚ, όχι μόνο εγώ και οι συμπαίκτες μου. Ήταν η συνέντευξη που έδωσε στη Φόρτσα της προηγούμενης εβδομάδας. Απλά το επανέλαβε και χθες, τονίζοντας ότι θέλει την ΑΕΚ στο τελικό, και τη θέλουν όλοι στο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ στο τελικό, γιατί θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ποια ήταν η κορυφαία ομάδα της φετινής περίοδου. Η ομάδα που προσπαθεί, επιχειρεί να κλέψει το πρωτάθλημα στα δικαστήρια. Κάτι που, όπως είπα και τις προηγούμενες φορές, Γιώργο, και τις προηγούμενες ημέρες, στιγματίζει την ιστορία της ΑΕΚ και παράλληλα αποτελεί μια από τις πιο μαύρες σελίδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι είναι, Κώστα, και να δούμε αν θα καταφέρει αρχικά η ΑΕΚ να φτάσει στο τελικό, και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ θα έχει την ευκαιρία να δώσει απαντήσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να δώσει αποδείξεις ότι... Ναι, Γιώργο μου, είναι μεγάλη συζήτηση ο τελικός, αν θα είναι ΠΑΟΚ ΑΕΚ ή αν θα είναι ΠΑΟΚ Λάρισα. Ο τόπος διεξαγωγής, εγώ προεξοφλώ ότι θα είναι το ΑΚΑ, είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση. Εκεί θέλουν να το φτάσουν, εκεί θέλουν να γίνει ο τελικός, κυβερνητικά στελέχη. Τώρα για από τι αντίδραση θα έχει δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ μια πρόβλεψη κάνω και λέω ότι θα είναι το ΑΚΑ. Αν και σε περίπτωση που είναι η ΑΕΚ, δεν είναι σοβαρό, δεν είναι σωστό, δεν είναι ηθικό να γίνει ο τελικός στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, έτσι. Τώρα το τι θα γίνει, παραλαμβάνω, δεν μπορώ να το ξέρω. Το ξέρουν καλύτερα ΕΠΟ και πολιτεία, γιατί η πολιτεία δεν είναι αμέτωχη, δεν θα είναι αμέτωχη η πολιτεία στην απόφαση ορισμού της έδρας του τελικού του φετινού κυπέλου Ελλάδας. Αν θα είναι ΠΑΟΚ Λάρισα, λοιπόν, είναι ΠΑΟΚ ΑΕΚ, και τι ακριβώς θα συμβεί με τα εισιτήρια, είναι μεγάλη συζήτηση. Θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι με κόσμο, γιατί αυτές οι συζητήσεις περί μαθητών και τα λοιπά είναι αστείες. Δεν θα πάει ο ΠΑΟΚ σε κανένα τελικό με μαθητές. Αυτά είναι τα καρακιζλίκια, τα κάνουμε στο βόλεϊ. Ελπίζω και εύχομαι και πιστεύω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μιμηθεί τα καρακιζλίκια του Καραμπέτσου και της Ομοσπονδίας του Βόλεϊ η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Και το λέω σε σχέση με το όσο μας είπε και χθες ο κύριος Παϊσιάδης στην εκπομπή για το πώς σκηνοθετήθηκε, πώς στήθηκε το έργο του τελικού της Ρόδου, του Final Four μάλλον, στη Ρόδο για το βόλεϊ. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να συμβεί κάτι ανάλογο στο ποδόσφαιρο, ή με κόσμο ή χωρίς κανέναν. Αυτά είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα έχει νόημα το τι ακριβώς θα δούμε. Άρα περιμένουμε σίγουρα την πρόκληση μιας εκ των δύο ομάδων του σημερινού ημιτελικού. Γενικότερα υπάρχει μια αγωνία και ερωτήματα για την απόφαση. Να πω το εξής, να ξεκαθαρίσω μάλλον το εξής. Ό,τι ακούγεται σε σχέση με την απόφαση είναι εικασίες. Έχουν ακουστεί χιλιάδες σενάρια. Κανένα από τα σενάρια δεν μπορεί να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα αποφασίσει μια επιτροπή η οποία δεν έχει ακόμη συνέλθει. Είναι, δηλαδή, ξέρεις, έχουν πάρει όλα τα πιθανά σενάρια και τα συζητούν. Κάποια από όλα αυτά τα σενάρια θα είναι πραγματικότητα. Η Επιτροπή θα αποφασίσει, η τριμελής Επιτροπή της Εφέσεων θα πρέπει να συζητήσει επί πολλές ώρες για να καταλήξει σε μια απόφαση. Γι' αυτό και λέω ότι ό,τι ακούγεται είναι τελείως θεωρητικό, όπως επίσης είναι θεωρητικό και το πότε θα εκδοθεί η απόφαση. Και αυτό κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Στην Ελλάδα είναι η χώρα της φήμης, η χώρα του εγώ ξέρω και σας λέω. Λοιπόν, κανείς δεν ξέρει, ό,τι λέγεται και ακούγεται είναι εκτιμήσεις, παύλα εικασίες, παύλα αστείες καταστάσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και σίγουρα δεν θα έπρεπε να τις λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτές τις εικασίες και τις εκτιμήσεις, διότι είναι μια πολύ σοβαρή απόφαση που θα κρίνει το πρωτάθλημα, έτσι.
Ναι, βέβαια. Εδώ κρίνεται ένας τίτλος. Παίζονται πάρα πολλά. Πέρα από ένα τίτλο παίζεται το μέλλον δύο ομάδων και ιδιαίτερα της ΑΕΚ, η οποία εάν δεν εισπράξει τα 25 εκατομμύρια του Champions League, τα πράγματα θα είναι πολύ ζόρικα τα επόμενα χρόνια. Το επισημαίνω γιατί αυτός είναι ο στόχος της ΑΕΚ. Δεν είναι ο τίτλος. Είναι τα λεφτά του Champions League, τα οποία θα κλείσουν την ψαλίδα ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Γιατί σήμερα η ψαλίδα είναι πολύ μεγάλη. Το πώς η ΑΕΚ με αυτό το ρόστερ έφτασε να διεκδικεί πρωτάθλημα και κύπελο είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία δεν θα την ανοίξω εγώ, ίσως στο μέλλον, και όχι στο πολύ μακρινό μέλλον, ανοίξει από μόνη της. Εδώ βάζω μια άνω τελεία, γιατί θα υπάρξει συνέχεια κάποια στιγμή. Πολλά λέγονται και ακούγονται, κάποιοι πιστεύουν ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να έχουμε αντικείμενο συζήτησης για να μπορέσουμε να βασίσουμε και απόψεις αλλά και πληροφορίες που έρχονται από την Αθήνα για το θέμα της κατάστασης την οποία είδαμε φέτος στην ΑΕΚ. Έτσι και ο ΠΑΟΚ αυτό το αποδεικνύει ότι βρίσκεται σε πολύ καλύτερη αγωνιστική κατάσταση και παρόλα αυτά που έχουν συμβεί και δίνει απαντήσεις συνεχώς στο γήπεδο η ομάδα του Λουτσέσκου. Το είδαμε και χθες, πολύ καλό ποδόσφαιρο, ωραία γκολ, ειδικά καλό, το δεύτερο καλό, του Πέλκα, καλό. Εξαιρετικό γκολ. Πολύ καλό. Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα πρωταθλήματος και το χθεσινό παιχνίδι νομίζω ότι αποδεικνύει ότι ο ΠΑΟΚ πήρε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Έτσι, απέναντι σε μια ομάδα απελευθερωμένη, η οποία προσπαθεί και αυτή να παίξει ποδόσφαιρο και τα καταφέρνει περίφημα σε σχέση με άλλες ομάδες που είδαμε στην Τούμπα. Κάποιες που τις είδαμε γιατί δεν φοβήθηκαν να παίξουν και κάποιες που δεν τις είδαμε, όπως ο Ολυμπιακός, γιατί φοβήθηκε να παίξει και κάποιες όπως η ΑΕΚ που μόλις το σκορ άνοιξε, εξαφανίστηκε. Ακολουθώντας, όπως είπαν οι παίκτες της, ο Χιμένεθ και ο Δημητριάδης, εντολές του κυρίου Μελισσανίδη. Δεν είναι δικά μας τα λόγια, είναι δικά τους. Έτσι, πάντως φέτος όσες ομάδες στην Τούμπα έμειναν, έπαιξαν και ολοκλήρωσαν το παιχνίδι, έφυγαν ηττημένες. Ο ΠΑΟΚ έχει απόλυτο νικό σε όλες τις οργανώσεις στην Τούμπα και το συνεχίζει αυτό το σερί. Με πόσα και κλεισμένο και πόσα ανοιχτά. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Ναι, με 9 αγώνες και κλεισμένο των θυρών, βέβαια. Πολύ σημαντικό και αυτό. Με ένα στο Καφατζόγλιο, νομίζω. Και ένα στο Καφατζόγλιο στο κύπελο, ναι. Ναι, κλεισμένο, ναι, με το Λιβαδιακό ήταν εκείνο. Λοιπόν, είτε με κόσμο είτε χωρίς κόσμο, ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Αυτό είναι κάτι που δεν το συγχωρούν και θα πρέπει και αυτό να καταγραφεί στο βιβλίο της ιστορίας της ποδοσφαιρικής περίοδου 17-18 για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι ακριβώς είναι, Κώστα, και να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η περίοδος και τι θα αφήσει το φινάλε. Αν θα δούμε τον ΠΑΟΚ Κυπελλούχο ξανά. Είναι θέμα χρόνου πια, φτάνουμε στο τέλος. Σε λίγες εβδομάδες πια είναι. Στις 6 Μαΐου ολοκληρώνεται καλώς εγώ το πρωτάθλημα. Στις 12 Μαΐου ολοκληρώνεται και η σεζόν με το τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Σε λιγότερο από ένα μήνα, 3-3,5 εβδομάδες ακόμα είναι για να τελειώσει μια παροδία. Για να τελειώσει μια χρονιά που θα τη θυμούνται όλοι για την απόπειρα, αν το καταφέρουν, κλοπής του πρωταθλήματος από την καλύτερη ομάδα. Την ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο και δεν είναι άλλος από τον ΠΑΟΚ. Πρωτοπόρος σήμερα στο βαθμολογικό πίνακα της Super League. Μόνο με νίκες έχει εξασφαλίσει την πρόκλησή του στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Και μπορούμε να πούμε, Κώστα, πάνω σε αυτό ότι πιθανώς όλη αυτή η εικόνα που βγάζει η ομάδα του Λουτσέσκου να δείχνει έτσι ότι έχουν και ένα πείσμα, ένα θυμό μέσα τους οι παίχτες για όλα αυτά που έχουν συμβεί, για το που τους έχουν κλέψει τον υδρότα ουσιαστικά και αυτά που έχουν πετύχει μέσα στο χορτάρι. Και οι απαντήσεις που δίνουν είναι ξεκάθαρες ότι εμείς είμαστε καλύτεροι, εμείς θα το δείξουμε στο γήπεδο. Βγάζουν έτσι μια αντίδραση με αυτές τις εμφανίσεις και αυτή την απόδοση που έχουν στα τελευταία παιχνίδια. Το είπα και νωρίτερα και θα το επαναλάβω. Αυτό θα πρέπει να το δούμε και στα 3 επόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος και στο τελικό του κυπέλλου, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Και αυτό. Ίσως ο ΠΑΟΚ από όλη αυτή την ιστορία, γενικά σαν σύλλογος ο ΠΑΟΚ και προπονητές, τεχνικό team, διοίκηση, ίσως μπορεί να βγει έτσι και πιο, όχι κερδισμένος, θα έλεγα κερδισμένος εισαγωγικά, να καταλάβει κάποια πράγματα από όλη αυτή την ιστορία και να βγει πιο δυνατός σίγουρα και να πάρει μαθήματα για το μέλλον και να βγάλει κάτι θετικό έτσι από όλο αυτό το αρνητικό που έχει συμβεί ουσιαστικά. Λέξε, και έχει χαλάσει τη σεζόν. Ναι, το τι θα μείνει δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, το είπα και νωρίτερα. Σίγουρα όμως η εμπειρία είναι τεράστια. Και μάθημα και εμπειρία για το πώς θα πρέπει να λειτουργήσει ο ΠΑΟΚ μελλοντικά σε σχέση με τον Ολυμπιακό, σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, σε σχέση με την ΑΕΚ, σε σχέση με τον Μαρινάκη, σε σχέση με τον Μελισσανίδη. Δεν θα πω σε σχέση με τον Αλαφούζο, γιατί πιστεύω ότι δεν θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα με ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού τον Αλαφούζο, αλλά με νέα ιδιοκτησία.
Είναι και εκεί υπάρχει ένα θέμα τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό, αν θα βρεθούν τα χρήματα να πληρώσει, αν θα υποβιβαστεί ή αν θα τον σώσουν με μια απόφαση, κάτι που δεν έκαναν παλαιότερα για τον Ηρακλή. Είναι πολλά τα ανοιχτά τα θέματα, γι' αυτό και λέω ότι είναι φέτος χρονιά ορόσημο, χρονιά που δεν θα τη θυμόμαστε ευχάριστα για όλα όσα έχουν συμβεί. Στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο είχαμε επιρρισμούς, είχαμε απειλές, εκβιασμούς, είχαμε απαγωγές. Πράγματα, κάποια από αυτά έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας, κάποια από αυτά δεν έχουν βγει. Θα ας περιμένουμε λίγο, γιατί πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα γίνουν πολλά πράγματα που σήμερα είναι άγνωστα, γνωστά στην ελληνική κοινή γνώμη. Ας περιμένουμε και για να δούμε και ποιοι θα τιμωρηθούν στο τέλος, έτσι, από κάποια πράγματα που έχουν συμβεί και πώς θα καταλήξουν κάποιες υποθέσεις. Πολύ σοβαρές που έχουν επηρεάσει σίγουρα την εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Την έχουν στιγματίσει κάποια αρνητικά γεγονότα. Ο ΠΑΟΚ όμως, όπως προείπαμε, κόντρα σε όλα αυτά στέκεται καλά. Σπάει τα κοντέρια η ομάδα του Λουτσέσκου, βρίσκεται στον τελικό και περιμένει τον αντίπαλό της. Δεν ξέρω, Κώστα, αν θέλεις να σταθούμε σε κάποιο άλλο σημείο του χθεσινού αγώνα ή... Δεν νομίζω τώρα ότι μπορεί να κάνουμε μεγάλη συζήτηση. Η διαφορά δυναμικότητας είναι πολύ μεγάλη, διαφορά διάθεσης τεράστια. Ο Πανιώνιος ήταν να παίξει ποδόσφαιρο. Ξέρεις, ασταθείς το ύψος των περιστάσεων και τα κατάφερε, έχοντας ένα σφάρος του 1-3 από το παιχνίδι της Νέας Μήνης, που ήξερε ότι είναι σχεδόν αδύνατο να ανατραπεί τώρα. Εντάξει, δεν, η λογική και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα δεν επιτρέπει, η ομάδα του ΠΑΟΚ δεν επιτρέπει και πολλές ελπίδες. Όπως λέει και Βαρέλα, όταν μου το έστειλε ένας φίλος, είχε δίκιο, να δούμε πώς θα μας σταματήσουν του χρόνου. Είναι σοφή η τοποθέτησή του. Σίγουρα, ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ θα μπει ακόμη πιο φουριόζο στην επόμενη σεζόν. Μετά από όλα που συμβεί και να δούμε τι άλλοι τρόποι θα βρεθούν έτσι για να το σταματήσουν έτσι, εξωαγωνιστικά. Έτσι. Λοιπόν, να πάμε σε break και να επιστρέψουμε. Ναι, Κώστα. Πάμε λοιπόν στο break και επιστρέφουμε το διάλειμμα. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στην Full Επίθεση, Κουτελίμπερο 107,4, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιώργο Μαντζιούκη για να μας μεταφέρει... Να μας μιλήσει για το πρόγραμμα του Ηρακλή στα Μπαραζανόδου. Ο Ηρακλής που δίνει τη δική του μάχη για να επιστρέψει σιγά σιγά, για να ανέβει στη Football League. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η κλήρωση και ξέρουμε επιτέλους το πρόγραμμα. Μια κλήρωση που ήταν να γίνει την προηγούμενη Πέμπτη έγινε σήμερα τελικά. 29 του μηνός, την μεθεπόμενη Κυριακή δηλαδή, πάμε στη Λευκάδα. Η πρεμιέρα θα μας βρει στη Λευκάδα για την αναμέτρηση με τον τοπικό Τηλικράτη 29 του μηνός. Δεν έχουν ανακοινωθεί οι ώρες. Φαντάζομαι όλα τα παιχνίδια θα είναι στις 4. Επαναλαμβάνω, Τηλικράτη Λευκάδα Ηρακλής είναι η πρεμιέρα 29 Απριλίου. Εκεί, Γιώργο, Ηρακλής θα έχει και τον κόσμο του. Φυσικά. Ήδη έχει εξασφαλίσει εισιτήρια για αυτό το μάτς. Όπως έχει εξασφαλίσει και για το μάτς των Σερών με τον Απόλλωνα Παραλιμνίου. Ο Βόλος του Αχιλλέα Μπέου, ως συνήθως, δεν θέλει τον κόσμο του Ηρακλή και έχει δημιουργήσει ήδη προβλήματα γι' αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε, γιατί αργεί το μάτς του Βόλου. Η πρεμιέρα λοιπόν είναι 29 του μηνός, παραλαμβάνω, στη Λευκάδα με τον Τηλικράτη. Εν συνεχεία ακολουθεί η μοναδική εμβόλυμη και αναγκαστικά μπαίνουμε σε μια εμβόλυμη Τετάρτη, καθώς το πρωτάθλημα, το μίνι πρωτάθλημα των Παράς, δεν ξεκίνησε στην ώρα του, δηλαδή 22 του μηνός. Κανονικά 22 ήταν να ξεκινήσει. Οπότε θα καλυφθεί εκείνη η ημερομηνία με τον αγώνα που θα γίνει εμβόλυμα. Πάει μια εβδομάδα μετά, οπότε αναγκάζονται να βάλουν μια εμβόλυμη, η οποία εμβόλυμη θα είναι η δεύτερη αγωνιστική. Άρα, μετά την πρεμιέρα της 29 στη Λευκάδα, θα έρθει ο Βόλος στο Καφτανζόγλιο, την Τετάρτη 2 Μαΐου. Και από εκείνο το ματς είναι 3 συνεχόμενα εντός έδρας για τον Ηρακλή. Είναι τέτοιοι οι κλειδάριθμοι που το είχαμε συναντήσει και τη χρονιά που ο Ηρακλής ανέβηκε από τη Β' Εθνική στη Super League με προπονητή τον Νίκο Παπαδόπουλο. Τότε θυμάμαι είχε δώσει 3 εκτός. Τώρα θα δώσει 3 συνεχόμενα εντός και τα 2 τελευταία είναι εκτός. Και το κάνω αναλυτικά. Τετάρτη 2 Μαΐου, Ηρακλής Βόλος. Μετά πάμε μόνο Κυριακές, μέχρι τέλους, μία Τετάρτη έχουμε μόνο. Τρίτη αγωνιστική Ηρακλής Απόλλων Παραλιμνίου. Τέταρτη αγωνιστική Ηρακλής Τηλικράτης Λευκάδας. Πέμπτη αγωνιστική Βόλος Ηρακλής. Έκτη αγωνιστική, Απόλλων Παραλιμνίου, Ηρακλής. Άρα οι τελευταίες δύο αγωνιστικές είναι μεταξύδι. Και στο Βόλο και στο Παραλίμνη Σερών. Ξαναλέω λοιπόν,
όλη την κλήρωση. Πρεμιέρα στη Λευκάδα με τον Τελικράτη 29 του μηνός. Θα έρθει ο Βόλος Τετάρτη 2 Μαΐου. Θα έρθει μετά Κυριακή ο Απόλλων Παραλιμνίου. Θα έρθει ο Τηλικράτης Λευκάδας 3 συνεχόμενα μάτς στο Καφτατζόγλιο και ο Ηρακλής θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα με παιχνίδι στο Βόλο και με παιχνίδι στο Παραλίμνη. Ξαναλέω ότι αν εξαιρέσουμε την Τετάρτη 2 Μαΐου όλα τα υπόλοιπα μάτς είναι Κυριακή. Ωραία. Σε μια πρώτη ανάγνωση, Γιώργο, του προγράμματος, ο Ηρακλής, εάν καταφέρει να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι στη Λευκάδα, μπράβο, στην πρεμιέρα, μετά έχει την ευκαιρία στα 3-4 παιχνίδια να καθαρίσει ουσιαστικά. Να κάνει τρεις νίκες συνεχόμενες, να εκμεταλλευτεί την έδρα, τον κόσμο του και να πει αντίο στους υπόλοιπους. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι εξαρτώνται από τον ίδιο. Ο Ηρακλής έχει δείξει ότι είναι καλή ομάδα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει παίξει με τους υπόλοιπους. Ούτε οι υπόλοιποι έχουν παίξει με τον Ηρακλή. Οι ομάδες, ναι, μεν γνωρίζονται από κάποιο σκάουτινγκ, από κάποια βίντεο ή οποιαδήποτε άλλη κατασκοπία, αλλά δεν έχουν παίξει μεταξύ τους. Είμαστε λίγο στο άγνωστο. Είναι πολύ κρίσιμο το μάτι της πρεμιέρας για πολλούς λόγους, γιατί δεν θες να μείνεις πίσω και να κυνηγάς. Θέλεις να είσαι μπροστά και να σε κυνηγάνε. Αν δηλαδή ο Ηρακλής καταφέρει και βγάλει διπλό στη Λευκάδα, στέλνει και το μήνυμα στους υπόλοιπους με τα τρία εντός έδρας που ακολουθούν ότι είναι το αφεντικό, ότι έχει το πρώτο λόγο. Θα είναι πολύ πολύ κομβική σημασία, όχι ότι θα τελειώσουν όλα στην πρεμιέρα, αλλά επειδή ακριβώς για αυτό το λόγο που προανέφερες ακολουθούν τρία εντός έδρας παιχνίδια, είναι πολύ κομβική σημασία στο να πάρει ο Ηρακλής αποτέλεσμα. Και όταν λέμε αποτέλεσμα, μιλάμε αρχικά για την νίκη, έτσι. Δεν το συζητάμε. Η ισοπαλία είναι κάτι που θα φανεί κατά διάρκεια του αγώνα το πόσο θετική ή όχι είναι. Είναι στο χέρι του. Σίγουρα, ο Ηρακλής έχει την ευκαιρία να... να εκμεταλλευτεί αυτά τα τρία συνεχόμενα εντός και να είναι με όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται στα δύο εκτός έδρας παιχνίδια που θα ακολουθήσουν. Να έχει καθαρίσει ουσιαστικά εκεί την μπουγάδα και να εξασφαλίσει εκεί στα δύο τελευταία παιχνίδια και μαθηματικά την άνοδο. Κατά τα άλλα... Δεν θα είναι εύκολο. Σίγουρα. Ο Ηρακλής φέτος όμως έδειξε ότι διαθέτει ποιότητα στην κατηγορία. Έχει μπροστά τον Ρόβα και τον Παπαδόπουλο, οι οποίοι έχουν τεράστια ευχέρεια στο σκοράρισμα. Ειδικά ο Ρόβας με τα 30 γκολ που πέτυχε στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Και μένει να δώσουν αποδείξεις και τώρα και στα τα κρίσιμα παιχνίδια των Μπαράζ. Μην ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι αυτές οι τρεις ομάδες τερμάτισαν επίσης την πρώτη θέση. Μπορεί οι άλλοι όμιλοι να ήταν πιο αδύναμοι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε κάτι τέτοιο και να πούμε ότι ξέρεις ότι η Λυκράτης βγήκε πρώτος γιατί οι υπόλοιποι δεν ήταν καλοί ή ο Βόλος ή ο Απόλλων Παραλιμνίου. Για να τερμάτισαν πρώτοι, προφανώς και κάτι καλό έχουν. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να προβληματίζει τον Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής είναι ο Ηρακλής. Είναι το όνομα, έχει τον κόσμο του, έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Επιτέλους έχουμε πρόγραμμα, επιτέλους ξέρουμε τι μας γίνεται, επιτέλους οι ομάδες μπορούν να κλείσουν με τα κοινή εισιτήρια ξενοδοχεία, επιτέλους οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές μπορούν να προγραμματίσουν τις προπονήσεις. Έτσι, γιατί τόσες μέρες ήταν στο άγνωστο, δεν ξέρανε πότε ακριβώς ξεκινάνε τα μπαρά. Και να δουλέψουν και πιο συγκεκριμένα με ορίζοντα το επόμενο παιχνίδι. Έτσι. Τώρα για παράδειγμα έχει μια εβδομάδα και παραπάνω ο Σπύρος Μπαξεβάνος, ο προπονητής του Ηρακλή, να ασχοληθεί με τον Τηλικράτη Λευκάδα. Να προσαρμόσει τα πλάνα του, τα σχέδιά του, τον σχεδιασμό του, οτιδήποτε στην προπόνηση πάνω στον επόμενο αντίπαλο. Και έχει αυτή τη δυνατότητα, γιατί παραλαμβάνω η πρεμιέρα είναι 29. Να αρχίσουν να συγκεντρώνουν και στοιχεία οι άνθρωποι του Ηρακλή για τους αντιπάλους τους με βάση και το πρόγραμμα. Αυτό έχει γίνει ήδη. Απλά τώρα το βάρος πέφτει στον Τηλικράτη. Γιώργο, είμαστε πάντως, γιατί Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα βρεθώ στη Ρόδο για την κάλυψη του Final Four στο βόλεϊ, όπου θυμίζουμε στις 5 την Παρασκευή έχουμε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στις 8 το Ηρακλής Παναθηναϊκός. Το Σάββατο είναι ο τελικός στις 5, μιλάω για Final Four βόλεϊ ανδρών στο κύπελο. Και από τη Ρόδο μια εβδομάδα μετά θα πάμε σε άλλο νησί, στη Λευκάδα. Ξεκινάμε με νησιά, όπως κατάλαβες. Θα γυρίσεις τα νησιά, οπότε, Γιώργο. Δεν ξέρω αν θες να μας δώσεις και μια εικόνα έτσι και για το ποδόσφαιρο, αλλά και για το βόλεϊ. Συνέχισε, τι κατάσταση βρίσκονται οι ομάδες του Ηρακλή. Για το ποδόσφαιρο η ομάδα προπονείται. Τώρα πλέον ξέρει και το πρόγραμμα, θα προσαρμοστεί ανάλογα.
Στο βόλεϊ υπάρχει αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα με τον Αρμενάκη, που είναι ο βασικός διαγωνιστής της ομάδος, και για όσους γνωρίζουν έστω και λίγο βόλεϊ, καταλαβαίνουν ότι είναι τεράστιο ζήτημα. Βόλεϊ χωρίς διαγώνιο δεν γίνεται. Πόσο μάλλον ένας διαγώνιος που παίρνει 20 και 30 πόντους στην καλή του μέρα. Ο Αρμενάκης κανονικά δεν θα έπρεπε να παίζει. Ο γιατρός του έχει πει να μείνει 2 μήνες έξω, γιατί έχει ένα σημαντικό θέμα με οστικό είδημα στον αγώνα του και κάποιες θλάσεις γύρω από το σημείο αυτό, που κάθε φορά πονάει. Νομίζω ήταν και η βασική αιτία που ο Ηρακλής ήταν κακός στα μάτια με την Κηφισιά, τα οποία τα χάσε και τα δύο και τερμάτισε έτσι στην 5η θέση και δεν πήγε στα ημιτελικά στα play-off. Όταν ένα βασικό σου όπλο πονάει σε κάθε πάσα, σε κάθε μπλοκ, σε κάθε σέρβις, σε κάθε επίθεση, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι η ομάδα 100% έτοιμη και υγιής για να παίξει ένα τέτοιο μεγάλο μάτι. Γιατί ο Ηρακλής έχει θέσει στόχο την παρουσία του στον τελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό, που όπως και να έχει, είναι ο Παναθηναϊκός, μπορεί να δίνει τη μάχη του για την παραμονή στην κατηγορία, αλλά έχει βελτιωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι καλή ομάδα και χρειάζεται προσοχή. Ο Ηρακλής που πετάει αύριο το μεσημέρι, στις 2 αν θυμάμαι καλά, για το νησί της Ρόδου. Αύριο στις 5.30 είναι η συνέντευξη τύπου και των 4 ομάδων. Και τα παιχνίδια θα γίνουν την Παρασκευή, τα οποία φυσικά ο Λίμπερο 107,4 θα καλύψει κανονικότατα με μεταδόσεις, καθώς θα είμαστε εκεί. Στο ποδόσφαιρο, Γιώργο, υπάρχουν φιλικά παιχνίδια? Υπάρχει φιλικό, ναι, με το Μακεδονικό. Δόθηκε ένα πρόσφατο με την Καρδία, το 2-0, και θα δοθεί και ακόμα ένα με τον Μακεδονικό το Σάββατο. Είναι παιχνίδια, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνιστική απραξία από την τελευταία αγωνιστική που έπαιξε ο Ηρακλής με τον Εδεσαϊκό μέχρι να φτάσουμε στο 29 του μηνός και στο ματς με τη Λευκάδα. Είναι καιρός, έτσι. Γι' αυτό και ο Σπύρος τον Παξεβάνος επέλεξε αυτά τα φιλικά και νομίζω καλά κάνει, για να έχουν χρόνο συμμετοχής οι ποδοσφαιριστές. Ωραία, σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή σου συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιώργος Ματιούκης. Ακούσαμε το πρόγραμμα του Ηρακλή στα Μπαράζ Ανόδου. Μας έδωσε και νεότερα για την ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή, που προετοιμάζεται για το Final Four του Κυπέλλου, που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή, η ημιτελική, και το ερχόμενο Σάββατο στη Ρόδο. Για το Final Four υπάρχει βέβαια νεότερη εξέλιξη τώρα και από πλευράς ΠΑΟΚ. Υπάρχει ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, ο οποίος απαντά στον πρόεδρο της ΕΟΠΕ. Ας διαβάσουμε την ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκινάει λέγοντας πως όχι με έκπληξη, είναι η αλήθεια, έλαβε γνώση των δηλώσεων του Προέδρου της ΕΟΠΕ σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζει η ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ πως ο λαλίστατος κύριος πρόεδρος της Ομοσπονδίας είπε πολλά, αλλά για την ταμπακέρα ουδής λόγος. Ενώ ισχυρίζεται ότι οι προσκλήσεις του Final Four έχουν εξαντληθεί, την ίδια στιγμή αυτοαναιρείται λέγοντας ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να εξυπηρετηθεί με κάποιες επιπλέον προσκλήσεις για τους χορηγούς του, εάν αυτή είναι σοβαρή σε εισαγωγικά και αφού πρώτα περάσουν από ένα είδος face control. Μας λέει ότι το βόλεϊ δεν είναι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όμως αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη για προμήθεια προσκλήσεων προς τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είναι οι μόνοι από αυτούς που ενδιαφέρονται να πάνε στο Final Four και οι οποίοι τελικά δεν θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν την είσοδό τους. Το επιχείρημα ότι ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη ομάδα από τις 4 που διαμαρτύρεται δεν χρειάζεται καν απάντηση και σχολιασμού. Συνεχίζει η ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Να υπενθυμίσουμε πως ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο αριθμό διαρκείας, 1200 διευκρινίζει, εκ των οποίων 400 VIP, και ο οποίος τα 3 τελευταία χρόνια μπόρεσε να μαζέψει σε αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος 8 και 10.000 κόσμο, εκτοξεύοντας τη δυναμικότητα του αθλήματος στα ύψη. Ενημερώνουμε ότι ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, σε αγαστή συνεργασία με το ΤΑΠ ΠΑΟΚ και το νομικό τμήμα του σωματείου μας, εξετάζει τις δυνατότητες εκδήλωσης της αγανάκτησης που μας διακατέχει, χωρίς σε καμία περίπτωση να διακινδυνεύσουμε τη θέση της ομάδας στο φετινό και επόμενο πρωτάθλημα. Το ποσό της επένδυσης που έχει γίνει για αυτήν, καθώς και τον κόπο των υψηλού επίπεδου επαγγελματιών αθλητών μας. Σε πρώτη φάση, ως πρώτη αντίδραση, δηλώνουμε ότι από την επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου μας, το alphasigmapaok.gr, καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα στο Facebook, αλλά και από την επίσημη σελίδα του Top Paok, η κάλυψη του αθλητικού γεγονότος του Final Four θα γίνει χωρίς φωτογραφίες αγωνιστικού ή προωθητικού χαρακτήρα, παραδείγματος χάρη των συνεντεύξεων τύπου, οι οποίες θα προβάλλουν το γεγονός, αλλά μόνο με το περήφανο σήμα του Πανθεσσαλονίκου Αθλητικού Όμιλου Κωνσταντινοπολιτών σε επικαιροποιημένο πλαίσιο με αναφορά στον τραγέλαφο του Final Four. Και ολοκληρώνει η ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ.
Καλούμε όλες τις ιστοσελίδες, portal, blog, σελίδες, facebook που φέρουν το όνομά τους, το όνομα ΠΑΟΚ, είτε αυτές είναι δημοσιογραφικές, είτε είναι οπαδικές ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, να ακολουθήσουν το παράδειγμα του σωματείου και να καλύψουν το γεγονός όπως και ο επίσημος ΠΑΟΚ. Μάλιστα, με αυτή την ανακοίνωση λοιπόν ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ απαντά στον πρόεδρο της ΕΟΠΕ. Είναι έτσι ίσως η πρώτη αντίδραση για όλα όσα συμβαίνουν σχετικά με τη διεξαγωγή του Final Four στη Ρόδο. Ο ΠΑΟΚ δεν θα αφήσει να περάσει έτσι αυτό που πάνε να στήσουν οι άνθρωποι της ΕΟΠΕ. Θα απαντήσει με τις αντιδράσεις του. Αυτή η ανακοίνωση είναι έτσι μια πρώτη αντίδραση. Αυτά λοιπόν για το τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ που ετοιμάζεται για αυτό το Final Four και έτσι όπως έχει στηθεί αυτό. Όσον αφορά την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ, για να επιστρέψουμε λιγάκι. Από τη σημερινή προπόνηση, δεν συμμετείχαν μάλλον στη σημερινή προπόνηση ο Στέλιος Μαλεζάς, ο Μάρκο Μιχόγεβιτς και ο Τιμπό Μουλέν. Συνέχισαν και οι τρεις τους πρόγραμμα αποκατάσταση στο γυμναστήριο, αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Κατά τα άλλα, στον ΠΑΟΚ ετοιμάζονται πλέον, στρέφουν την προσοχή τους στο επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Ξάνθη, το οποίο θα γίνει και πάλι και κλεισμένο των θυρών στο γήπεδο της Τούμπας. Φυσικά όλοι στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο αναμένουν την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα αργήσει αυτή να εκδοθεί. Δεν ξέρω αν έχει ενδιαφέρον έτσι να αναφέρουμε κάποια στοιχεία που προέκυψαν από τη χθεσινή πρόκριση του δικεφάλου στον τελικό του κυπέλου. Όπως αναφέραμε και στην αρχή, ο ΠΑΟΚ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Κάτι το οποίο είχε να πετύχει από εδώ και 40 χρόνια. Τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ βρέθηκε σε δύο συνεχόμενους τελικούς ήταν το 77 και το 78. Τότε βέβαια δεν κατέκτησε το τρόπαιο. Τώρα θέλει να κάνει τη δεύτερη σερή κατάκτηση για πρώτη φορά στην ιστορία του και την έκτη συνολικά. Επίσης έχει αξία να σημειώσουμε, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για το πού θα γίνει ο τελικός, εάν και εφόσον τελικά γίνει στο ΆΚΑ, όπως είναι και το πιο πιθανό σενάριο, ο ΠΑΟΚ θα παίξει το 15ο από τους 19 συνολικά τελικούς του σε επί Αθηναϊκού εδάφους. Ένα στοιχείο σίγουρα σημαντικό. Όσον αφορά κάποια επιμέρους στοιχεία έτσι, από το χθεσινό παιχνίδι, ο Πέλκας έκανε το λεγόμενο double-double φτάνοντας τα 10 γκολ και τις 11 assist στη φετινή σεζόν. Ο Πρίγιοβιτς έγινε ο πρώτος σκόρερ του δικεφάλου στη φετινή διοργάνωση του κυπέλου με 6 γκολ. Άφησε πίσω του τον Σάχοφ που έχει 5. Ενώ έτσι και για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, που κι αυτός φυσικά θέλει να κατακτήσει το τρόπαιο με την υπόλοιπη ομάδα, θα είναι ο δεύτερος τελικός στην Ελλάδα. Είχε πάει και με την Ξάνθη το 2015, τότε ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ. Ενώ έχει κατακτήσει βέβαια δύο τίτλους ως προπονητής με την Rapid Bucuresti στη Ρουμανία και έναν στο Κατάρ και πάλι ως προπονητής. Απόψε λοιπόν αναμένεται να μάθουμε και τον δεύτερο φιναλίστ του τελικού κυπέλου. Να δούμε αν θα καταφέρει η ΑΕΚ να ανατρέψει το σκορ του πρώτου αγώνα. Θυμίζουμε η ΑΕΛ είχε επικρατήσει με 2-1 στη Λάρισα και σήμερα θα πάει στο ΆΚΑ για να υπερασπιστεί αυτό το αποτέλεσμα και να πάρει εκείνη το εισιτήριο, να κάνει την έκπληξη. Και από αύριο φυσικά θα αρχίσει η συζήτηση για τον τελικό του κυπέλου, για το πόσα θα είναι τα εισιτήρια που θα μοιραστούν οι δύο φιναλίστ, πού θα γίνει, αν τελικά θα γίνει στο ΆΚΑ. Και θα βρισκόμαστε στην αναμονή της 12ης Μαΐου, ξέροντας πια και το ζευγάρι του μεγάλου τελικού. Το ΠΑΟΚ, όπως είπαμε και νωρίτερα και αρκετές φορές θα πούμε, διότι αυτό είναι το κεντρικό θέμα κατά ψέματα, αναμένεται η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ακούσαμε και για το πρόγραμμα του Ηρακλή Σταμπαράς που θα ξεκινήσει στη Λευκάδα την Κυριακή 29 Απριλίου και έχει συνέχεια τρία παιχνίδια εντός έδρας. Στο επίκεντρο βέβαια υπάρχει και το σημαντικό θέμα του Final Four, εκεί όπου υπήρξε έτσι όπως διαβάσαμε νωρίτερα την ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, πρώτη ασπρόμαυρη αντίδραση με την απάντηση στον πρόεδρο της ΕΟΠΕ πως ο ΠΑΟΚ δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια φυσικά σε όλο αυτό που ετοιμάζεται. Σε όλο αυτό που έχει στηθεί έτσι για το Final Four της Ρόδου θα αντιδράσει και αναμένω να δούμε τι τελικά θα συμβεί και πώς θα κυλήσει αυτό το πολύ συζητημένο Final Four. Κάπου εδώ η σημερινή Full Επίθεση έφτασε στο τέλος της. Μαζί θα είμαστε και πάλι αύριο όπως και κάθε μεσημέρι από τις 2 μέχρι και τις 3. Ανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.